birds are living on the mainland. But there are seven faces that live in. Smooth girls that need to feel your beating. Follow the past to find out the meaning. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Νέοι εν Δράση με θέμα τους νέους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης, θέματα που τους απασχολούν και συζητούν μεταξύ τους στις παρέες τους, καθώς και ομάδες νέων που δημιουργούν κάποιες καινοτόμες ιδέες, προσφέροντας παράλληλα στην κοινωνία κυρίως εθελοντικά. Μία τέτοια ομάδα φιλοξενούμε και στο σημερινό επεισόδιο της εκπομπής. Ο λόγος για την ομάδα Ζωγράφης σε δράση για τα παιδιά, που έχει σαν σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη και μέσα από αυτή να τα ευαισθητοποιήσει και να τους δώσει χαρά. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Κουρτζέλη, η οποία είναι υπεύθυνη της οργάνωσης Ζωγράφης σε δράση για τα παιδιά. Καλησπέρα. Πώς προέκυψε η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας? Είχα ζωγραφίσει μία τοιχογραφία στο δωμάτιο του εγγονού μου και όταν την τελείωσα είπα αυτό το πράγμα γιατί να μην υπάρχει και σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάποιος ιδιωτικά να τους το φτιάξει. Οπότε ξεκίνησα την ιδέα καταρχήν, αλλά μετά μου δόθηκε η ευκαιρία με κάποιο project. Και έβαλα ανακοίνωση στο Facebook και ξεκίνησε η ομάδα από αυτόν τον τρόπο, γιατί το Facebook είναι εργαλείο τελικά. Οι δραστηριότητες της ομάδας ποιες είναι? Κάνουμε πολλές δραστηριότητες. Καταρχήν κάνουμε τοιχογραφίες σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων, ακόμα και στην παιδιατρική κλινική στην Κόρινθο έχουμε πάει. Συγχρόνως κάνουμε γιορτή και ζωγραφίζουμε μαζί με τα παιδιά, γιατί θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Κάναμε κάποια μπαζάρ που τους βοηθήσαμε να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση. Πίνακες έχουμε κατά καιρούς κάνει εκθέσεις και διαθέσιμη μετά τα έργα, ή μαζί με άλλους φορείς έχουμε κάνει μπαζάρ στην πίστη, στο Ίδρυμα Χατζικώστα, και έτσι τους βοηθούμε και με αυτόν τον τρόπο. Με ποιες άλλες οργανώσεις συνεργάζεστε? Με τους ατενίστας είχαμε φτιάξει μαζί μια τοιχογραφία, με τους πατρινίστας τους είχαμε στείλει έργα για κάποια παιδιατρική κλινική που θέλαν να ενισχύσουν. Γενικά όποτε μας δίνεται η ευκαιρία μας ενδιαφέρει και με τις ομάδες να αλληλεπιδρούμε. Με ποια κριτήρια επιλέγετε, ποια ιδρύματα θα βοηθήσετε ή ποιες ομάδες θα βοηθήσετε? Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ανάγκη από το χώρο, δηλαδή να μην είναι ζωγραφισμένοι οι τοίχοι, να έχουν κάποιες τοιχογραφίες έξω ή εσωτερικούς χώρους. Ξεκινήσαμε από τη στέγη ανηλίκων Περισσού, τους είχαμε προσφέρει έργα και μετά κάναμε τοιχογραφία. Στη στέγη ανηλίκων Πειραιά, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι και στη σελίδα μας στο Facebook για όποιον θέλει. Πόσοι εθελοντές είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα? Σαν τοιχογράφοι είναι 4-5 που αναλαμβάνουν να ξεκινήσουν τις τοιχογραφίες, αλλά υπάρχει και κόσμος που περίπου 30 άτομα οι οποίοι βοηθάνε να τελειώσει η φιλοτέχνηση των τοιχογραφιών. Αλλά όταν έχουμε δράσεις ανακοινώνουμε και έχουν συμμετάσχει από όλη την Ελλάδα και αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι όλος ο κόσμος θέλει να προσφέρει για τα παιδιά.
κάποιος εθελοντής που ενδιαφέρεται να έρθει στην ομάδα? Απλώς να μας στείλει ένα email ή μέσω του Facebook ή με τα email που έχουμε ανακοινώσει στη σελίδα μας και εμείς είμαστε ανοιχτοί και ευχαρίστως να έρθει να συνεργάσει. Μπορεί να έρθει ο καθένας, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες προδιαγραφές? Όσοι αγαπάνε τα παιδιά και όσοι έχουν διαθέτουν κάποιο ταλέντο να ζωγραφίζουν, δεν είναι ανάγκη να είναι επαγγελματίες αυτοί που συμμετάσχουν για να τελειώσουν οι τυπογραφίες. Αυτοί που πιάνει το χέρι τους μπορούν να έρθουν να κάνουν γεμίσματα και να τελειώσει το έργο γρηγορότερα. Πώς είναι να συνεργάζεται με τα παιδιά? Δηλαδή, τα παιδιά τους αρέσει αυτό που γίνεται, συμμετέχουν? Αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι που λέω, γιατί τα παιδιά ενθουσιάζονται και μέσα από αυτό ενδιαφέρονται και περισσότερο για τη ζωγραφική. Και αυτός ήταν και στόχος όταν έγινε η ομάδα, πέρα από την φιλοτέχνηση των τυχογραφιών, να τους δώσουμε ρεθίσματα για να ασχοληθούν με τη ζωγραφική. Και πολλά παιδιά θέλουν να διδαχθούν κιόλας, και αυτή είναι και το ζητούμενο και σε εμάς, άνθρωποι που είναι στην ομάδα να μπορέσουν να πάνε να διδάξουν στο στέγες ανηλίκων, σε ιδρύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Δηλαδή, εννοείται ότι δείχνετε στα παιδιά πώς να ζωγραφίσουν, τους δείχνουν, κάνουν μάθημα? Και κανονικό μάθημα, αλλά όταν κάνουμε δράσεις μαζί με εκείνον, δίνουμε ένα θέμα και ζωγραφίζουμε. Ας πούμε, έχουμε κάνει και στο λαχανόκηπο, το βιολογικό λαχανόκηπο στο Ζάνιο πριν κλείσει. Είχαμε ζωγραφίσει μαζί με τα παιδιά. Κάθε φορά κάναμε στο Χατζικώστα. Δηλαδή, το συνδυάζουμε πάντοτε με μια δράση δικιά μας, φιλοτέχνης ή παράδοση έργων, να ζωγραφίζουμε μαζί τους. Πόσο σημαντικό είναι, πιστεύετε, τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον εθελοντισμό? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι που στη χώρα μας δεν έχει προωθηθεί τόσο πολύ. Θα μπορούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνουν πάρα πολλά πράγματα άσχετα από τη ζωγραφική. Θα ήταν ευχής έργων να μπορέσουν να ασχοληθούν και να δώσουν ό,τι ξέρει ο καθένας. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο άνοιγμα σε αυτόν τον τομέα και βλέπω πολύ αισιόδοξα ότι έχει αρχίσει ειδικά η νεολαία να συμμετέχει. Μαζί μας μέλη της ομάδας να μας πούν τις εμπειρίες τους από τις δράσεις της ομάδας. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργο, για πες μου, πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Τυχαίνει να είμαι από τον πρώτο καιρό που ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Συγκεκριμένα ήμουν και το πρώτο άτομα και ήταν και ένας από τους λόγους που επέστρεψα στην Αθήνα μετά από ένα διάστημα που έζησα επαρχία. Την πίστεψα πάρα πολύ στην Ιθέα και όλο αυτό το... τη διαδικασία το να είσαι με παιδιά και να ζωγραφίζεις για παιδιά, και νιώθω πολύ τυχερός που γνώρισα την Ειρήνη και μου το πρότεινε και είμαι εδώ ακόμα, 4 χρόνια μετά. Σε ποιες δράσεις έχεις συμμετάσχει? Επειδή είναι εθελοντισμός και δεν είναι αναγκαστικό να συμμετέχεις σε όλες τις δράσεις, δεν έχω συμμετάσχει σε όλες, έτσι, δεν έχω πάρει μέρος σε όλες. Στις περισσότερες όμως είμαι στην ομάδα και στο πρακτικό κομμάτι και στη διοργάνωση. Γενικά είμαστε μια ομάδα που λίγο πολύ τα κάνουμε όλα και βοηθάμε ένας τον άλλον και προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας για να συμμετέχουμε. Δηλαδή δεν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε σε όλα. Οπότε όταν έχουμε χρόνο το κάνουμε. Πες μου τις εμπειρίες σου από τη συναναστροφή με τα παιδιά. Δεν είναι μόνο παιδιά. Είναι και ενήλικες που τυχάνει να έχουν κάποιο πρόβλημα διανοητικό. Με παιδιά, ναι, είναι οι περισσότερες επαφές που έχουμε. Η επαφή μας μεγαλύτερη έχει να κάνει με παιδιά. Αλλά στιγμιότυπα μου έχουν μείνει και περισσότερο από ενήλικες. Ας πούμε ένα γεγονός το οποίο μας έχει μείνει στη μνήμη και εμένα και της Ειρήνης, που ήμασταν παρόντες εκείνη τη στιγμή και οι δύο, ήταν όταν είχαμε πάει σε κάποιο ίδρυμα στον Πειραιά, όπου
ζωγραφίζαμε με τους, με τους ενήλικες, και κάποια στιγμή είδαμε κάποιον ο οποίος δεν έπιανε να ζωγραφίσει και του λέω έλα να ζωγραφίσουμε μαζί, και μου κάνει, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, δεν ξέρω πώς είναι. Και του πήρα το χέρι και ζωγραφίσαμε μαζί, όπως κάνεις με τα παιδιά τις πρώτες εμπειρίες. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί και εκείνος συγκινήθηκε και το ήθελε πάρα πολύ. Και αυτό ήταν κάτι που μας έδωσε και δύναμη να συνεχίσουμε να το κάνουμε και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό ήταν μια εμπειρία πολύ, πολύ έντονη. Πέτρο, εσύ πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Εγώ είμαι σχετικά καινούριο μέλος, είμαι περίπου 6 μήνες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα βασικά. Μου αρέσει το κομμάτι της προσφοράς, μου αρέσει, έχω δουλέψει με παιδιά και μου αρέσει πάρα πολύ ότι προσφέρουμε σε παιδιά, και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα, γιατί έχει καταπληκτικά άτομα, μην κοιτάτε εσείς τώρα, για σας λέω, οι οποίοι έχουν πολύ κέφι και όρεξη για δουλειά. Τι αρέσει περισσότερο στα παιδιά να ζωγραφίζουν? Τα παιδιά βασικά έχουν πάρα πολλές ιδέες, αλλά τους λείπει περισσότερο η γνώση πώς να περάσουν αυτές τις ιδέες, πιστεύω, σε κάτι πρακτικό όπως μια ζωγραφιά. Και μέσα από τη δουλειά και ιδέες τους δίνουμε, αλλά και τα παιδιά βρίσκουν ένα έναυσμα για να εκφραστούν, πιστεύω, πολύ πιο εύκολα και να εκφράσουν αυτό που νιώθουν στην τελική, γιατί η ζωγραφική είναι ένας τρόπος έκφρασης. Τι συμβουλή δίνεις στα νέα παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή? Αξίζει να ασχοληθούν με κάποια εθελοντική δραστηριότητα? Με τη δική μας αξίζει, ναι, πιστεύω ότι είναι μπράβο, να έρθουν όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, Ελένη, εσύ πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Και εγώ είμαι περίπου 6 μήνες. Έχεις συμμετάσχει σε δράσεις? Το εξάμεινο αυτό, ναι, σε όλες έχουν γίνει. Ποια είναι η εμπειρία σου από τις δράσεις αυτές? Εμένα μου έχει μείνει πάρα πολύ η παιδιατρική κλινική κάτω στην Κόρινθο που πήγαμε και φτιάξαμε. Όταν την είδαμε πριν και όταν τελείωσε, το πόσο είχε αλλάξει ένας χώρος. Και μου φάνηκε πολύ μεγαλειώδες τα παιδιά που μπαίνουν εκεί μέσα με προβλήματα υγείας να ανοίγουν τα μάτια τους και να βλέπουν ζωγραφίες στους τοίχους. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο καλό μπορεί να κάνει στη εξέλιξη της αρρώστιας τους. Είναι σημαντικό, πιστεύεις, για τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό, δηλαδή τους δίνει δύναμη? Σίγουρα τους δίνει δύναμη. Άγγελε, έρχομαι σε σένα. Πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Είμαι σχεδόν 2 χρόνια στην ομάδα. Πώς αποφάσισες να έρθεις? Τελείως τυχαία, επειδή ζωγραφίζω, το έχω γίνεται στο λέω, βρήκα την ομάδα στο Facebook και μου έκανε τρομερή εντύπωση και πήγα απλώς από περιέργεια την πρώτη φορά και μου άφησε τρομερές εντυπώσεις, δηλαδή τα συναισθήματα που ένιωσα ήταν για να ήμουν στο σχολείο στον Άγιο Δημήτριο, που είναι ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, και από τότε συμμετέχω σε όλες τις εκδράσεις, δηλαδή, πάντα. Πες μου τις εμπειρίες σου από τις δράσεις και τη συναστροφή με τα παιδιά. Δεν μπορώ να σε περιγράψω με λόγια, και είναι αυτό που λέω πάντα και στον εαυτό μου, λέω και σε άλλους, ότι αυτό που δίνω, που πιστεύω ότι δίνω, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που παίρνω, που παίρνουμε κι εμείς σαν ομάδα. Δηλαδή ο ενθουσιασμός που έχουν τα παιδιά όταν βλέπουν ξαφνικά ένα χώρο να είναι με ζωηρά χρώματα, με σχέδια, με τα πάντα, και οι μεγάλοι, αλλά οι περισσότεροι τα παιδιά, αυτό για μένα είναι αρκετό. Πώς επιλέγετε τι θα ζωγραφίσετε? Το επιλέγετε εσείς ή ρωτάτε τα παιδιά τι τους αρέσει και μετά σε συνεργασία με τα παιδιά ζωγραφίζετε κάτι? Συνήθως ρωτάμε τους υπεύθυνους του Ιδρύματος ή του σχολείου αν έχουν κάποιες ιδέες, ανάλογα με το αν κάποια παιδιά έχουν προβλήματα, ερχόμαστε εμείς με κάποιες ιδέες. Για να μπορούμε δηλαδή να υπάρχει η τοιχογραφία που θα γίνει, να το θέμα να ταιριάζει και με το χώρο, με το ίδρυμα, το νοσοκομείο. Βάσκη, εσύ πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Από το 2011. Νομίζω γύρω στα 4 χρόνια. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα εδώ με την ομάδα? Την είχα βρει τυχαία. Είχα πάει σε μια έκθεση που είχαν διοργανώσει στο Φλίσβο.
για τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια και είδα την αφίσα τους ανάμεσα στην έκθεση. Οπότε σκέφτηκα και εθελοντισμός και ζωγραφική που μου αρέσει. Είσαι ζωγράφος έτσι, δηλαδή και εκτός της οργάνωσης. Ναι, ναι. Σε έχεις συμμετάσχει σε πολλές δράσεις. Στις περισσότερες. Ναι, δεν μπορούμε σε όλες. Είναι άλλες καθημερινές, εργαζόμαστε κιόλας. Σε όσες μπορούμε, συμμετέχουμε. Ωραία, θέλω να μου πεις τι μήνυμα δίνεις στα νέα παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή. Αξίζει να κάνουν κάτι, μια θελοντική δραστηριότητα. Όπως λέει και ο Πέτρος, αξίζει να έρθουν όλοι. Και να βοηθήσουν τα παιδιά και να γνωρίσουν και εμάς. Ναταλή, πόσο καιρό είσαι στην ομάδα? Ένα χρόνο έχω εγώ στην ομάδα. Λατρεύω την ομάδα, λατρεύω την ειρήνη. Είναι όλοι εκπληκτικοί, περνάμε τέλεια και κάνουμε και κάτι που ευχαριστεί και τους υπόλοιπους. Οπότε, διπλή χαρά. Έχει η ομάδα για το μέλλον? Στις αρχές Μαΐου, που συμπληρώνουμε 5 χρόνια, διοργανώνουμε μια μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα, ανοιχτή για το κοινό. Θέλω να ζητήσω τοιχογράφους, όσοι θέλουν να έρθουν και ξέρουν από τοιχογραφίες, χρειαζόμαστε άτομα γιατί έχουμε πολλές δράσεις που δεν προλαβαίνουμε να είμαστε. Και για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να μας βρουν είτε στο Facebook, στη σελίδα μας «Ζωγράφισε δράση για τα παιδιά», ή στην ιστοσελίδα μας zografisedrasi.wix.com/για τα παιδιά. Μια τελευταία ερώτηση σας κάνω. Γιατί, τι μήνυμα δίνετε σε κάποιον εθελοντή που θέλει να επιλέξει κάποια εθελοντική οργάνωση? Γιατί να ασχοληθεί με τους ζωγράφους σε δράση για τα παιδιά? Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα, γιατί οι ζωγράφοι με τα χρώματα και με τα πινέλα τους δίνουν μαγικές λύσεις στους χώρους, αλλάζουν το χώρο και αυτό, ακόμα και ένας άσχετος που θα περάσει, ενθουσιάζεται. Και πιστεύω, όποιος έχει κάποιο ταλέντο, και πραγματικά όταν ξεκίνησα την ομάδα κάποιος μου είπε «Ο Θεός μου έδωσε ένα ταλέντο, εγώ γιατί να μην το δώσω στα παιδιά?» Και πιστεύω αυτό είναι το ερέθισμα και για αυτούς που συμμετέχουν, και η χαρά που παίρνεις είναι πολλαπλάσια από αυτή που δίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εισπράττουμε κάθε φορά σε κάθε χώρο που πάμε. Ωραίο μήνυμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ η εκπομπή «Νέοι εν δράση» έφτασε στο τέλος της. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Twitter για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα μας και να βλέπετε φωτογραφίες από τα backstage της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!